Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε επιτέλους το unboxing από το MX Master 3S. Ένα ποντίκι που περίμενα πάρα πολύ καιρό να έρθει στα χέρια μου, ένα ποντίκι που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και θα το δούμε μαζί, θα το εξερευνήσουμε. Είναι ένα προϊόν καθαρά παραγωγικότητας, το οποίο βοηθάει και από ό,τι έχω δει και όντως ισχύει όταν έχεις να διαχειριστείς πολλά λογιστικά φύλλα, Excel και άλλα πολλά. Οπότε πάμε να δούμε μαζί το ποντίκι αυτό καθ' αυτό. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχω το μαχαίρι, το σουγιά δίπλα για να το ανοίξω. Το κουτάκι του, πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ προσεγμένο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο ποντίκι, γενικά εμφανισιακά. Το συγκεκριμένο συνδέεται και με Bluetooth με τον υπολογιστή και έχει και μικρό δέκτρο receiver, το οποίο, δέκτη το οποίο συνδέεται με τον υπολογιστή αν θέλετε να μην είναι με Bluetooth, μπορεί να συνδεθεί μέχρι με τρεις υπολογιστές, οπότε ναι, είναι το λευκό, είναι πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο και πάμε να το δούμε. Μεταξύ αυτή η αίσθηση του unboxing είναι πανέμορφη. Το κουτάκι είναι αυτό. Από όσο ξέρω είναι από ανακυκλώμενα υλικά τουλάχιστον. Λοιπόν, απλοϊκό, αλλά πάρα πολύ όμορφο. Και ναι, το ποντίκι είναι κατευθείαν με το που το δεις, αυτό εδώ. Θα δείξω και στις δύο κάμερες. Σήμερα παίζουμε με δύο κάμερες έτσι για δοκιμή. Η αλήθεια είναι ότι το ποντίκι θα είναι dust collector, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα αρνητικά νομίζω που έχουν τα λευκά. Το λέω εξ αρχής και εκ πείρας, οπότε θα πρέπει να το καθαρίζουμε συχνά. Έχει μαζέψει ήδη από το κουτί του κάποια ψήγματα σκόνη σε πάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται ή όχι, νομίζω ότι δεν φαίνεται τόσο, το οποίο είναι θετικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο, θα το αφήσω δευτερόλεπτα εδώ πέρα, να δούμε τι έχει το κουτί μέσα. Το κουτί έχει το receiver, ο οποίος receiver είναι πάρα πολύ απλός, κουμπώνει και από όσο ξέρω μπορείς να το συνδέσεις και με το πληκτρολόγιο και με οτιδήποτε θέλεις. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο συνεργάζεται με τα παλιά ποντίκια της εταιρείας. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχει αλλαχτεί αυτό. Είχε μέσα άλλο ένα κομμάτι το οποίο έφυγε και μάλλον σε αυτό το κομμάτι είναι τα καλώδια που χρειαζόμαστε. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Και σε καλώδια δεν νομίζω ότι έχει κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Έχει το manual, δύο manual, όταν είναι κρυμμένη μια καρτούλα μέσα, η οποία είναι αυτή εδώ. Να, από εδώ την κρατάω. Create the ultimate setup. Έχουμε ένα quick installation guide, πώς το βάζεις, πώς το φορτίζεις. Και έχει και ένα Type-C σε USB καλώδιο, το οποίο είναι απλοϊκό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε καλώδιο θες για να το φορτίσεις. Τα συγκεκριμένα ποντίκια έχουν τεράστια αυτονομία μπαταρίας και πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, από κάτω βλέπουμε, θα το δείξω σε αυτή την κάμερα λοιπόν, από κάτω βλέπουμε ότι έχουμε δύο τρόπους για να το συνδέσουμε. Η μία είναι με το Logibolt, αυτό εδώ το μικρό στικάκι έτσι ονομάζεται. Συνδέεται με τον υπολογιστή, απλά το κάνεις on και κατεβάζεις τους driver από τη Logitech και είναι πάρα πολύ απλό. Και μέσω Bluetooth, το οποίο μπορείς να το συνδέσεις, να το έχεις στο δέκτη σε έναν υπολογιστή που δεν έχει Bluetooth, ας πούμε στο θράσος μου δεν έχει Bluetooth. Να έχω στο laptop με το Bluetooth, οπότε εγώ με το που αλλάξω υπολογιστή πατάς το προφίλ από κάτω και τα τρία προφίλ είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, να σας τα δείξω στην κάμερα, νομίζω θα μπορέσετε να τα καταλάβετε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εδώ είναι για να ενεργοποιηθεί, είτε το θέλουμε σε Bluetooth είτε στο δέκτη. Οπότε από εδώ διαλέγουμε τι από τα δύο χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι σε pairing με το, όχι με το Bluetooth, αλλά με το Logibolt. Και εδώ από κάτω είναι τα προφίλ. Οπότε εσύ μπορείς να το ρυθμίσεις σε ποιο από τα τρία προφίλ το χρειάζεσαι. Αν το ανοίξω, αν το ενεργοποιήσω βασικά, δείτε, θα ανάψει εδώ ένα πράσινο φως. Είναι πλαστικό. Είναι αρκετά ανθεκτικό. Είναι πολύ απλό. Είναι σχετικά στο βάρος του. Πιο ελαφρύ νομίζω από το προηγούμενο. Έτυχε να το πιάσω. Είναι πολύ silver. Πολύ απαλό το ασημί του βασικά. Δεν είναι τόσο έντονο. Ταιριάζει με το λευκό. Η αλήθεια είναι ότι το μαύρο σου είναι πιο εντυπωσιακό. Τα κουμπιά. Τα κουμπιά που περιέχει, να σας το δείξω. Έχει
ένα-δύο buttons τα οποία σου επιτρέπουν να πας μπρος ή πίσω τις σελίδες σου στο browser ή οτιδήποτε, πώς θα ρυθμίσεις όλα αυτά. Έχει ένα button εδώ πέρα, πολύ μαλακό, το οποίο το επιλέγεις. Την ώρα απλά πατάς το thumb κάτω και δουλεύει κανονικά. Έχουμε τη ροδέλα, η οποία ροδέλα, το πρώτο ποντίκι που είχα ήταν το ένα της Logitech, το 205, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ένα θεϊκό ποντίκι το οποίο κράτησε χρόνια και είχε αυτό το ωραίο με τη ροδέλα που αν εγώ το απενεργοποιούσα η ροδέλα έτρεχε σαν να μην υπάρχει σταματημός. Και αυτό γιατί, αυτό με βόλευε πρώτα πολύ όταν κάνω scroll σε σελίδες. Έχει πολύ ωραία αίσθηση. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτό το επηρεάζει τόσο. Η ροδέλα γλιστράει πάρα πολύ ωραία όταν την κάνεις πολύ γρήγορα. Κατεβαίνει πάρα πολύ, πάρα πολύ, με επιτάχυνση τεχνικά, δεν ζορίζεται καθόλου. Έχουμε τη ροδέλα από το πλάι, η οποία ροδέλα από το πλάι είναι πάρα πολύ βολική, ειδικά για οριζόντιο scroll, όταν είσαι σε timeline, γι' αυτό είναι ποντίκι παραγωγικότητας. Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή ένα άλλο ποντίκι, σας το έχω δείξει, το οποίο έχει πάρα πολλά κουμπιά από το πλάι. Αλλά μερικές φορές μπορώ να πω ότι αυτό με τις ροδέλες μου έχει λείψει αρκετά. Γιατί βολεύει πάρα πολύ, ειδικά όταν είσαι σε timeline για να κάνεις zoom in, zoom out. Όταν δουλεύεις με Excel πάρα πολύ και θες απλά να κάνεις scroll δεξιά ή αριστερά, ώστε να μην ζορίζεσαι, να κάνεις γρήγορα χωρίς περιττές κινήσεις. Ή ακόμα και όταν παίζεις, η αλήθεια είναι ότι δεν συνίσταται για παιχνίδι. Αλλά μεταξύ μας, νομίζω ότι μια χαρά μπορείς να παίξεις και με αυτό. Κάνεις binding διάφορα keys όπως στο LOL, στην Dota ή οπουδήποτε. Πάνω, κάτω, δηλαδή τεχνικά έχεις 1, 2, 3, 4, 5, η ροδέλα πατιέται, 6, δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω αν πηγαίνει, 7, 8, 8 κουμπιά, βαριά, βαριά. Είναι πολύ πιο αθόρυβο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το ακούσετε, θα το βάλω κοντά στο μικρόφωνο πέτου που έχω. Είναι πάρα πολύ αθόρυβο. Δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι αν σου κάθεις στο χέρι είναι όλα τα λεφτά. Νομίζω ότι στο δικό μου χέρι κάθεται πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, αλλά νομίζω ότι κουμπώνει ιδανικά. Λοιπόν, αυτό το ποντίκι είναι υπερθεϊκό γιατί απλά ρε παιδί μου το συνδέεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο, κατεβάζει την εφαρμογή και μπορείς να το ρυθμίσεις όπως θες. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει γιατί μπορείς να το έχεις έως τρεις συσκευές πάνω, να το έχεις συνδέσει σε τρεις συσκευές. Και να κάνεις τη δουλειά σου άνετα. Οπότε, αν είσαι σαν και εμένα που αλλάζω, έχω το λάπτοπ, έχω το σταθερό μου, έχω και το τάμπλετ και δουλεύω και από το τάμπλετ. Οπότε, μπορώ να τα συνδέσω και τα τρία πάνω στο ποντίκι ή το ποντίκι πάνω και στα τρία για να είμαι συγκεκριμένος και μπορώ να αλλάζω πολύ εύκολα χωρίς να κουράζομαι ή χωρίς οτιδήποτε. Κάτι πάρα πολύ βολικό. Απλά πατάς κουμπί από κάτω, 1, 2, 3, διαλέγεις ποιο προφίλ θέλεις. Οπότε, εσύ είσαι έτοιμος. Και μπροστά είναι με Type-C, να το δείξω. Η φόρτισή του. Τα συγκεκριμένα έχουν αθάνατη μπαταρία, η αλήθεια είναι γι' αυτό φημίζονται. Οπότε νομίζω ότι και με το παραπάνω είναι ότι καλύτερο, ειδικά για αυτή τη δουλειά. Μ' αρέσει το λευκό. Το κακό με το λευκό ξαναλέω είναι ότι λερώνει πάρα πολύ, δηλαδή η βρωμιά θα φαίνεται πάρα πολύ έντονη. Ειδικά είναι μάτι, είναι rubber. Τα κουμπιά είναι πλαστικό, μάτ πλαστικό, αλλά η επιφάνεια είναι rubber που σημαίνει ότι θα μαζεύει. Θα μαζεύει σκόνες, βρωμιά και δεν το καθαρίζει συνέχεια. Είναι το μεγάλο αρνητικό και αυτό ίσως αυτό είναι το καλό των μαύρων ή γκρέι ποντικιών. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πανέμορφο. Εν τω μεταξύ, πίστευα ότι θα χάνετε στο λευκό φόντο κάτω. Αλλά νομίζω ότι είναι ιδανικό. Δεν ξέρω για εσάς. Τσεκάρετε το. Είναι ακριβούτσικο. Είναι ακριβούτσικο ποντίκι. Αλλά είναι κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ καιρό, κάτι το οποίο ένιωθα ότι το χρειάζομαι και τώρα ειδικά που θα φύγω διακοπές και θα πρέπει να δουλεύω με το λάπτοπ από το νησί, ειδικά για να κάνω τα μαθήματά μου και αυτά, είναι ένα εργαλείο το οποίο το ήθελα. Δεν θέλω να μπλέκω με καλώδια, δεν ήθελα να κουβαλάω τα κοκορέτσια μαζί μου, οπότε απλά θα μπει στην τσάντα του μαζί μου με το λάπτοπ και θα κάνω δουλειά εξ αποστάσεως όπως εγώ θέλω. Οπότε ναι, το συνιστώ. Το συνιστώ. Είναι ένα ποντίκι το οποίο το έχω δουλέψει, το έχω πιάσει στα χέρια μου τις προηγούμενες γενιές του. Αυτό ήταν το αυτοσμένο μοντέλο. Και μπορώ να πω ότι νομίζω ότι όσους το έδειξα την ώρα που ήρθε στα χέρια μου, όλοι μου λέγανε ότι είναι το καλύτερο ποντίκι. Μόνο θετικά σχόλια έχω ακούσει. Η αλήθεια είναι τα προηγούμενα είχα διαβάσει ότι είχαν θέμα με τη ροδέλα. Αλλά σε αυτό νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί πια, αν υπήρχε κάποιο θέμα. Εγώ το συγκεκριμένο με τη ροδέλα είναι κάτι που μου είχε λείψει γιατί ήταν το πρώτο ποντίκι που πήρα που είχε δώσει
Logitech αυτή την ικανότητα στις ροδέλες να ανεβοκατεβαίνουν πάνω κάτω, ώστε να μπορείς να σκρολάρεις πάρα πολύ γρήγορα, πολύ βολικό. Οπότε μου είχε λείψει και νομίζω ότι τώρα θα βρει καλή χρήση, ειδικά όταν προκειμένου να σκρολάρεις σε PDF, σε εργασίες, σε σελίδες για να βρεις ασκήσεις, οτιδήποτε. Αυτή είναι η δουλειά μου, καθηγητής είμαι. Οπότε ναι. Ή και για να βλέπεις memes, ή και όχι, δεν ξέρω. Σε φάση, ναι, νομίζω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Ρίξτε του μια ματιά. Νομίζω ότι πραγματικά αξίζει και με το παραπάνω. Αυτό από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τσεκάρετε το. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που λογικά θα είναι το πληκτρολόγιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.